Εντάξει, λογικό είναι. Mm-hmm. Δεν ήταν έτσι εξ αρχής. Δεν ξεκινήσαμε ως φίλες. Συναντηθήκαμε λίγο πριν φύγουμε, στα πρώτα γυρίσματα που είχαμε ήδη αποφασιστεί ποιοι παίκτες θα είμαστε. Δεν μπορώ να πω ότι σε πρώτη φάση ταιριάζαμε, ίσως επειδή έχουμε πάρα πολλά κοινά και οι άνθρωποι που έχουν πολλά κοινά απαραίτητα δεν έλκονται, mm-hmm. αλλά αποφώνται τις περισσότερες φορές. Είχε δέσει πιο πολύ με τα υπόλοιπα κορίτσια, εγώ ήμουνα μονάδα στο παιχνίδι, η Ειρήνη τα ξέρει και όλα τα έζησε. Με ψήφισαν και όλα στα κορίτσια για υποψήφια, βέβαια δεν είχα βγει στην πρώτη ψηφοφορία υποψήφια. Αλλά θέλω να σου πω ότι ναι, όντως οι σχέσεις μας δεν ήταν έτσι. Όμως από εκείνη κιόλας την ημέρα που δεν φαίνεται, συζητήσαμε με την Ειρήνη σε πολύ ωραία, ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση. Και εκτός τότε που επιλύθηκαν αυτά τα θέματα, στην πορεία δέσαμε πάρα αυτή πολύ. Αυτή η συζήτηση έγινε αφότου είχες κάνει το σχόλιο για το υποτιθέμενο φλερτ ανάμεσα σε εκείνη και το μισθοφόρο. Ήταν ένα πλάνο. Ναι, το έχεις μετά δει αυτό, δεν ξέρω. Και το έχουμε συζητήσει. Mm-hmm. Όταν το είδα, βέβαια εντυπωσιάστηκα. Γιατί εντάξει, εγώ εξέφρασα την προσωπική μου άποψη. Το πώς είμαι εγώ ως άνθρωπος δεν σημαίνει ότι κατακρίνω κάποιον άλλον. Σημαίνει ότι εγώ λειτουργώ έτσι. Μπορεί να λειτουργώ εγώ λάθος. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Και με την ίδια την Ειρήνη το είχαμε συζητήσει. Και μάλιστα όταν είχε μπει ο Γουίλι στο παιχνίδι. Δεν ξέρω τι ακριβώς υπόθηκε, αλλά ας πούμε ότι βγήκε λίγο πιο έξω, ότι είναι και λίγο λάθος αυτό.